το Κίεβο σε κατάσταση συναγερμού. Μετά το χτύπημα, νωρίς το πρωί, σε μεγάλη πολυκατοικία της πόλης, οι πολίτες βιώνουν τον απόλυτο τρόμο. Προσπαθούμε όλη την ημέρα από νωρίς το πρωί να φύγουμε, αλλά είναι αδύνατο. Κοιμόμουν και άκουσα μια εκοφαντική έκρηξη, μια ανάσα από το δωμάτιο που βρισκόμουν. Τα γυαλιά έφτασαν μέχρι εκεί που ήμουν. Φοβήθηκα και κάλεσα σε βοήθεια. Αποθαύμαζω. Τραυματισμένοι ενήλικες και μικρά παιδιά επιχειρούν να μετακινηθούν σε πιο ασφαλή σημεία. Βίντεο που κυκλοφόρησε από το λευκορωσικό μέσο ενημέρωσης Nexta δείχνει τους εξωτερικούς χώρους αρκετών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας να έχουν καταρρεύσει, το εσωτερικό τους μαυρισμένο και χαλάσματα να κρέμονται. Και όλα αυτά λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Ήδη τα πρακτορία ειδήσεων κάνουν λόγο για βαρύ φόρο αίματος. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σχεδόν 200 Ουκρανοί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας, την ώρα που η Ρωσία επιμένει ότι πλήττει στρατιωτικού ενδιαφέροντος στόχους. Πολίτες προμηθεύτηκαν με όπλα ακόμη και μέσω της Ουκρανικής τηλεόρασης. Ενημερώνονταν για τον τρόπο κατασκευής Μολότοφ, σε μια προσπάθεια αντίστασης στη ρωσική εισβολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος με δύο νέα μηνύματα, χθες το βράδυ και τα ξημερώματα, υποτιμένη στην Ουκρανία και επιχείρησε να εμψυχώσει τους Ουκρανούς. Πολεμικό το κλίμα σε Μαριούπολη που επίσης μένονται μάχες, αλλά και στη Ζαπορίζια, όπου οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και οι πολίτες οδηγούνται σε καταφύγια. Σε ισχύ τέθηκε και η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο πολιορκούμενο Κίεβο. Η απαγόρευση από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 αύριο το πρωί και η απειλή με συλλήψεις συνδέεται με τις πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι έχουν οι Ουκρανοί για την παρουσία Ρώσων σαμποτέρ και ομάδων αναγνώρισης εδάφους που δρούν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.